Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας των ανδρών της ομάδας ΜΓΣ Πανσεραϊκός Κρικρή ξεκίνησε. Η συνεργασία των σεραϊκών ομάδων προχωρά ενισχυμένη και με τις εμπειρίες που αποκόμισε από την πρώτη επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά του εγχειρήματος, όπου ευωδόθηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι στόχοι που είχαν θέσει οι εμπνευστές του εγχειρήματος Τάσος Παναγιώτου και Κωνσταντίνος Βέρος. Η διοίκηση νωρίτερα από κάθε άλλη φορά έχει ενισχύσει την ομάδα σε όλες τις θέσεις και την παρουσίασε επίσημα το απόγευμα της 3ης 23 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη της προετοιμασίας για το απαιτητικό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Επίσημη μέρα, πρώτη, ανακοινώσεων των παικτών της νέας μας προσπάθειας. Έτσι πρέπει. Πρέπει να έχουμε πάντα προκλήσεις στη ζωή μας, για να προετοιμαζόμαστε καλύτερα πάντοτε. Εγκεκριμένοι στόχοι της πρώτης χρονιάς, θέλουμε λίγη έκπληξη, ήταν αρκετά. Ναι, πέρσι είχαμε πει, σαφέστατα, πέρσι είχαμε πει να οικοδομήσουμε μια ισχυρή διοικητική υποδομή παραγόντων, συνεργατών, ιατρών και τεχνική υποδομή προπονητών για την αναδιοργάνωση του μπάσκετ, η οποία και επιτέθηκε, θα ρούμε, από τις ακαδημίες. Εφηβικό ΑΕΣ κατέληξε στους 8 της Ελλάδος και ο Πανσεραϊκός είχε μια πολύ καλή πορεία στην Β' Εθνική. Λέμε το συνεχίσουμε το οικοδόμημα, αφού θεμελιώθηκε πλέον, σκοπός τώρα είναι να το αναπτύξουμε. Τώρα να το διανθίσουμε, λέμε. Αυτό. Υπάρχει και πολύ ενθουσιασμός. Σαφέστατα. Κάναμε, θεωρώ, αξιόλογες μεταγραφές, αξιοποιώντας επίσης και όλο το σωρέο έμψυχο δυναμικό, καθώς φέτος υπάρχει και ευκαιρία να αγωνίζουν Πανσεραϊκό και παίκτες του εφηβικού, καθώς υπάρχει διασύνδεση νόμιμη πλέον του πλαισίου. Άρα αναδεικνύουμε και κόσμο που είπε προηγουμένως ποιο είναι η στόχη και τον διαφύζουμε και δίνουμε την ευκαιρία σε παίκτες εφήβους να αγωνίζονται σε Β' κατηγορία. Συμβολή σας για άλλη μια φορά, πολύ μεγάλη. Δόξα τω Θεώ, όλοι μαζί προσπαθούμε, όπως είδατε, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα που λέμε θεμελιώθηκε το οικοδόμημα, δεν είναι μόνο μεμονωμένα του ενός, είναι όλοι μαζί και είμαστε μια πάνω από 60 άτομα συνολικά όλο το οικοδόμημα, το οποίο, δόξα τω Θεώ, έτσι έχει μια ομοιογένεια, έχει μια σύμπνοια, έχει μια ταχύτητα στην διαχείριση των καταστάσεων, στην επικοινωνία, οπότε αυτό είναι το σημαντικό μεταξύ μας. Τα λιοντάρια θα παρουσιαστούν όπως πρέπει, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές συμφωνίες, τις οποίες θα γνωστοποιήσουν σύντομα. Την 3η 23 Αυγούστου άρχισε η προετοιμασία του Πανσεραϊκού, με τον coach Παντελή Κακιούζη να είναι έτοιμος για τη νέα πρόκληση και να περιμένει τους παίκτες του στο γήπεδο. Η έναρξη του πρωταθλήματος μπάσκετ της Β' Εθνικής Κατηγορίας έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Οκτωβρίου. Στον τέταρτο όμιλο που αγωνίζεται ο Πανσεραϊκός Κρικρή θα έχει 11 αντίπαλες ομάδες. Ξεκινήσαμε, εντάξει, είμαστε έτοιμοι, όχι ακόμα, είμαστε στην περίοδο της προετοιμασίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι, ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, με νέα πρόσωπα στην ομάδα, με νέες προσδοκίες. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρώτο επίσημο μάτς με κύπελο της Ελλάδος. Υπάρχει χρόνος προετοιμασίας. Και ναι και όχι. Το βλέπουμε έτοιμο. Όχι, δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Εντάξει, είμαστε στην πρώτη φάση της εβδομάδας. Το καλό είναι ότι είμαστε, όπως είπα και πριν, αρκετά ενθουσιασμένοι και οι προπονητές και οι παίκτες. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει χρονιά, να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Απαιτητική η Β' Εθνική. Είναι και φέτος. Αλλάξανε κάποιους κανονισμούς. Υπάρχουν τα play-offs, υπάρχουν τα play-out. Οι ομάδες βλέπουμε ότι σιγά σιγά δυναμώνουν. Είναι ένα πρωτάθλημα αρκετά υψηλό επίπεδο, μπορώ να πω, με καλούς παίκτες. Εμένα μου αρέσουν αυτά και σαν παίκτης, μου αρέσουν οι προκλήσεις, τα δύσκολα πρωταθλήματα. Πιστεύω να είμαστε έτοιμοι για να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Ναι, είναι μια καινούργια χρονιά. Πιστεύω ότι η ομάδα θα εμφανιστεί απολύτως έτοιμη για να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Είναι μια δύσκολη κατηγορία. Σίγουρα με τα παιδιά της ΑΕΣ θα μας βοηθήσουν. Θα στοχεύουμε στο καλύτερο δυνατό. Το κλίμα στην ομάδα πώς είναι? Είναι πρώτες προπονήσεις. Προσπαθούμε όλοι να φτιάξουμε το κλίμα, γιατί μέσα από αυτό θα μας φέρει επιτυχίες. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 8 Οκτωβρίου. Έχουμε 6 εβδομάδες μέχρι εκεί. Θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Κόκκινοι και μπλε παίκτες των σεραϊκών ομάδων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι έφηβοι παίκτες της ΑΕΣ ζεσταίνουν τις μηχανές τους για αγωνιστικά rebound στο τερέν των γηπέδων μπάσκετ. Σήμερα έχουμε το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, τόσο για την ΑΕΣ όσο και τον Πανσεραϊκό. Στην πραγματικότητα αποτελεί τη συνέχιση του πολύ επιτυχημένου εγχειρήματος της συμπόρευσης των πανσεραϊκών ομάδων. Ως γνωστό, ο Πανσεραϊκός θα αγωνιστεί στη Β' Εθνική. Εγώ θα μιλήσω για την ΑΕΣ, ότι πρόκειται για την αναπτυξιακή ομάδα. Πρόκειται για παιδιά που είναι ο μεγαλύτερος από όλους, είναι 17 ετών και οι οποίοι αγωνίζονται τόσο στην εφηβική ομάδα όσο και στην ανδρική, με σκοπό τη βελτίωσή τους και ίσως μελλοντικά την πρόθεσή τους στην ανδρική ομάδα. Πολλές οι απαιτήσεις όμως για τη δεύτερη κατηγορία. Πολλές απαιτήσεις. Με τη δουλειά όμως και με την πίστη θα πετύχουμε, ελπίζουμε πως θα πετύχουμε το στόχο μας. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα δεν έχει οριστεί ακόμα η έναρξή του. Η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι την επόμενη εβδομάδα. Γύρω στα μέσα της Δευτέρου ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει. Η ομάδα της ΑΕΣ είναι η θυγατρική εφηβική πλέον, με τον όρο φέτος που βγήκε από την ΕΟΚ, έγινε η θυγατρική ομάδα του Πανσεραϊκού. Είναι η ομάδα η οποία δουλεύει ως αναπτυξιακά από πέρσι και θα δουλεύει και φέτος, με σκοπό τα παιδιά μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρωτάθλημα τοπικού πρωταθλήματος και εφηβικού πρωταθλήματος, αλλά κυρίως να προετοιμαστούν και ατομικά, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να μπορέσουν να πλαισιώσουν και να είναι αυτοί μέλη της αντρικής ομάδας του Πανσεραϊκού. Καινούργια χρονιά, με νεαρά παιδιά, ό,τι πιο ευχάριστο, να χαίρεσαι να είσαι στο γήπεδο να κάνεις προπόνηση. Η Β' είναι για τον Πανσεραϊκό. Εμείς σαν ΑΕΣ θα κατέβουμε στο εφηβικό πρωτάθλημα και το εφηβικό τμήμα θα κατέβει και σαν αντρική ομάδα στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΤ, στην τοπική κατηγορία. Κάποιοι παίκτες του εφηβικού αντρικού της ΑΕΣ που διακρίνονται θα προωθούνται και στην αντρική ομάδα του Πανσεραϊκού. Είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο, ναι, υπάρχει θέληση, οπότε όλα καλά. Παρόλο το νερό της ηλικίας. Αυτό είναι το θετικό. Ότι υπάρχει το νεαρό της ηλικίας και υπάρχει και όρεξη για δουλειά.